Αντωνία, συγχαρητήρια. Σχεδόν 17.000 έγραψες πανελλήνιες. Όμως αρχικά θέλουμε να μας πεις δύο λόγια για σένα. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι. Να μας πεις για την οικογένειά σου, από πού είσαι, ζεις Λαμία. Έχω γεννηθεί στο εξωτερικό. Έχω γεννηθεί στην Αμερική, αλλά μεγάλωσα εδώ στη Λαμία, από μικρή, με τις αδερφές μου. Βέβαια, μετά τις σπουδές μου τότε, το Λύκειο, έφυγα πάλι για το εξωτερικό. Για λίγα χρόνια δούλευα, γύρισα στη Λαμία, όπου έχω παντρευτεί. Έχω κάνει 3 παιδιά με τον σύζυγό μου και δουλεύω τα τελευταία 15 χρόνια σαν καθηγήτρια Αγγλικών. Για πες μας για λίγο τα 3 παιδιά, πώς χρονών είναι. Τα παιδιά μου είναι, ο γιος μου μεγάλος είναι 12, η κόρη μου 11, η δεύτερη και η τρίτη είναι 5. Και πώς ξεκίνησε λοιπόν τώρα, πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση τώρα να δώσεις πανελλήνιες. Καταρχήν με τα παιδιά όλα πήγαν λίγο πιο πίσω, γιατί ο σκοπός μου τα παντρεύτηκα να κάνουν τα παιδιά. Εντάξει, μετά άρχισα να σκέφτομαι λίγο και για μένα πάλι. Και θέλησε να πάρω ένα επιπλέον πτυχίο. Ψάχτηκα λίγο και κατέληξα στο τρίτο εσωτερικό υπάλληλο Λαμίας. Από τις ειδικότητες που είχαν εκεί, επέλεξα την πληροφορική. Και πριν 2 χρόνια έκανα την εγγραφή μου στη δευτέρα ηλικίου, βέβαια, όχι στην πρώτη. Εκεί μπήκα σε ένα τμήμα, τα παιδιά τα περισσότερα ήταν ήδη από την πρώτη ηλικίου, και γνώρισα πάρα πολλούς καλούς ανθρώπους. Δηλαδή, γίναμε φίλοι με τα παιδιά. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Όχι μόνο με τους συμμαθητές μου, αλλά και οι καθηγητές. Δηλαδή, σε κάνουν να νιώθεις, δεν ξέρω, όχι σαν σχολείο, σαν να είσαι μια μεγάλη παρέα. Πώς ήρθε λοιπόν η επιτυχία αυτών των 17.000, γιατί είναι μεγάλη επιτυχία. Ναι. Καταρχήν, δεν ξεκίνησα με σκοπό να δώσω πανελλήνιες. Αλλά στην πορεία, πρώτα οι καθηγητές μου και μετά και κάποιοι συμμαθητές μου έβαλαν την ιδέα των πανελλήνιων. Δηλαδή, στην αρχή μου φάνηκε σαν αστείο. Και σιγά σιγά άρχισα και το επεξεργαζόμουν και έλεγα γιατί όχι. Φέτος, το Σεπτέμβριο που ξεκίνησε η χρονιά, δεν είχα ακόμη αποφασίσει αν θα δώσω. Και ενώ ξεκινούσα, διάβαζα, μετά από λίγο σταματούσα. Λέω, τι δουλειά έχω εγώ, να δώσω πανελλήνιες. Και μετά ξανά ξεκινούσα. Δηλαδή αυτό το πράγμα έγινε συχνά. Ώσπου καταλήξαμε, εντάξει, με βοήθησε και η καραντίνα, νομίζω, που ήμουν μέσα στο σπίτι. Και είπα, αν κάνω κάτι, θα το κάνω σωστά. Και προσπάθησα αυτό που μπορούσα καλύτερο. Αν μας ακούει τώρα μια μαμά, περιέγραψε μας λίγο την ημέρα σου. Που εσύ πρέπει το πρωί ξυπνάνε τα παιδιά, πρέπει να τα ετοιμάσεις. Και τα παιδιά τα είχες και μέσα στο σπίτι λόγω καραντίνας. Ναι. Έτσι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εσύ βρήκες χρόνο και διάβαζες. Ναι. Και έκανες τα δικά σου μαθήματα. Γενικώς είμαι ένας άνθρωπος υπερκινητικός και ξυπνάω νωρίς το πρωί για να κάνω κάποια πράγματα πριν ξυπνήσω τα παιδιά. Και πολλές φορές αυτό με βοηθούσε και στο διάβασμα. Δηλαδή, πριν ξυπνήσουν όλοι, υπήρχε ηρεμία μου, ξεκούραστη, διάβαζα πολλές φορές το πρωί. Το πρωί θα ξυπνήσω, αν δεν πάω τα παιδιά στο σχολείο, που τώρα φέτος πολλές μέρες χάσαν το σχολείο τους, θα ξεκινήσω με την καθαριότητα του σπιτιού, με τη μαγειρική, κάποια ψώνια και όταν ξεκλέψω πάλι χρόνο, θα ασχοληθώ πάλι με το διάβασμα, τώρα που πήγαινε στο ΕΠΑΛ. Αλλά έχω και τη δουλειά μου, δηλαδή πρέπει να ξεκλέψω χρόνο και για τη δουλειά μου, γιατί η δουλειά μου είναι ότι διδάσκω αγγλικά. Mm-hmm. Δηλαδή εσύ, αν μας ακούει τώρα μία γυναίκα που σε έχει έτσι σαν παράδειγμα, πόσες ώρες χρειάζεται να ασχοληθεί, διάβαζες πολλές ώρες? Εγώ νομίζω ήταν δύσκολο, εύκολο? Εγώ νομίζω ότι δεν θέλει τόσο πολύ κόπο όσο θέλει τρόπο. Υπήρχαν και μέσα που με βοήθησαν με τον υπολογιστή και κάποια κανάλια και έπαιρνα βοήθεια αρκετή, δεν πήγα σε φορτιστήριο, με τους καθηγητές μου, υπήρχε πολύ στήριξη από τους καθηγητές. Τους είχα στο πλευρό μου. Δηλαδή αυτοί ήταν που με όθησαν σε αυτό και αυτοί ήταν πάντα στο πλευρό μου, ό,τι χρειαζόμουν. Θα έλεγα λοιπόν σε όποιον ενδιαφέρεται να το κάνει αυτό, οι γυναίκες της ηλικίας μου, ότι δεν είναι δύσκολο. Έτσι πιστεύω εγώ. Πρώτα απ' όλα είναι και η επιθυμία. Ναι, αν το θες πολύ, και εγώ ήθελα, από τη στιγμή που το αποφάσισα, ήθελα να το κάνω όσο πιο καλά μπορούσα. Νομίζω ότι μπορείς να βρεις χρόνο, να ξεκλέψεις. Με τα 17.000 μόρια, πού θα είσαι να περάσεις? Δεν έχω πολλές επιλογές με την έννοια ότι εγώ δεν μπορώ να φύγω από τη Λαμία. Και εντάξει, δεν έχω και τις σχολές που βλέπω, που μπορώ να περάσω από το μηχανογραφικό μου, περισσότερο μου αρέσουν οι σχολές που έχουμε εδώ. Τυχαίνει δηλαδή. Υπάρχουν 2 σχολές στη Λαμία. Το βιοιατρικής και το πληροφορικής τηλεπικοινωνιών. Τώρα εκεί είναι μεταξύ αυτών, πρέπει να αποφασίσω. Τι έχεις ακούσει για αυτές τις 2 σχολές? Καταρχήν έχω ακούσει ότι είναι πολύ καλές και οι 2. Το βιοιατρικής είναι λίγο, όποιος ενδιαφέρεται λίγο να έχει σχέση και με την ιατρική, βιοιατρική, και φαντάζομαι ότι είναι και λίγο πιο δύσκολο. Τώρα δεν ξέρω ακόμη. Εκεί δηλαδή ψάχνομαι. Τι έγινε προχθές που είδες τη βαθμολογία στο σπίτι? Περίμενα πώς και πώς να τη δω τη βαθμολογία. Για τα 2 μαθήματα ήξερα.
ήξερα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις καμιά φορά. Ήμουν σχεδόν σίγουρη, αλλά 100%. Για τα άλλα, τα δύο. Για το ένα δεν ήμουν σίγουρη, μάλλον για να πω. Λοιπόν, χάρηκα. Χάρηκα. Δηλαδή ήταν το μεσημέρι που καθόμασταν να φάμε, μίλησε με τον καθηγητή και αυτό μόλις είδε τα μαθηματικά, λέει. Ναι, δεν το περίμενε. Αμέσως πήρε τηλέφωνο στους καθηγητές μου, αυτοί. Υπήρχε ένα κλίμα. Εντάξει, χαρά. Γονείς, συγγενείς. Οι αδερφές μου είναι και δύο στο εξωτερικό. Εντάξει, τους φάνηκε άθλος. Εντάξει, μου είπαν συγχαρητήρια τα κορίτσια. Εντάξει, προσπαθούσα την πρώτη μέρα να πιστέψω αυτό το πράγμα. Ότι εντάξει, έγραψα και έγραψα αυτά. Το ΕΠΑΛ τώρα είναι ένα παρεξηγημένο σαν σχολείο, με την έννοια ότι τον θεωρούν περισσότεροι, είναι και δημόσιο το σχολείο, κάτι σαν μια δεύτερη επιλογή. Θέλουμε εδώ, ως παράδειγμα εσένα, αυτό το πράγμα πια βλέπουμε εμείς ότι δεν ισχύει. Δεν μ' αρέσει αυτό ότι είναι ένα σχολείο. Είναι ένα δημόσιο σχολείο. Ταμπέλες δεν μ' αρέσει να βάζω. Θα πάω στο ΕΠΑΛ γιατί θέλω να κάνω πρακτική εξάσκηση πάνω σε ένα αντικείμενο και όχι απλά θεωρία. Στο μυαλό μας τα φτιάχνουμε. Πρέπει να ξέρεις τι θέλεις. Όταν είσαι 18 χρονών, πού θες να περάσεις, ποιες είναι. Και θα διαλέξεις τον καλύτερο δρόμο. Αν για σένα είναι το γενικό, πήγαινε στο γενικό. Αλλά το ΕΠΑΛ δεν έχει τίποτα το μεμπτό, το παρεξηγήσιμο. Εγώ σας λέω και στο ΤΕΛ που πήγαινα πριν χρόνια και φέτος πριν 2 χρόνια που γράφτηκα στο τρίτο ΠΑΛ, ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Οι καθηγητές δηλαδή σε στηρίζουν απόλυτα. Mm-hmm. Τώρα μας ακούει ολοκληρώνοντας εδώ κάποιος ή κάποια που είναι πιο κοντά στην ηλικία σου. Τι τους λες, να το τολμήσουνε? Τους λέω να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους, γιατί τα χρόνια περνάνε. Ναι, μένω ότι έχουμε κάνει οικογένεια, έχουμε παντρευτεί, μπορεί να έχουμε παιδιά, αλλά μην κοιτάξουμε μετά από πολλά χρόνια πίσω και μετανιώσουμε. Αν θες να κάνεις κάτι, κάν το. Δηλαδή μπορείς. Αρκεί να το θέλεις. Και εγώ έτσι εν μέρη σκέφτηκα και σκέφτομαι ότι πρέπει να κάνω και πράγματα για τον εαυτό μου τώρα όσο μπορώ. Ναι, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Δηλαδή θα δουλέψουμε για τα παιδιά, όλοι αγαπάμε τα παιδιά μας, αλλά πρέπει λίγο να σκεφτούμε και τον εαυτό μας.